συναδέλφου. Ελάτε, ελάτε. Έχει ανέβει συνάδελφο στο Δήμα. Ελάτε. Κύριε Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα. Ο συνάδελφό σα έχει ανέβει ήδη στο Δήμα. Δεν θα ήταν υπερβολή αν χαρακτήριζα την πρόταση δυσπιστίας ως την επιτομή του εθνολαϊκισμού. Και το λέω αυτό γιατί έχετε κάνει ένα επικίνδυνο μείγμα το οποίο σε άλλες περιόδους προκάλεσε εθνικές καταστροφές παρά τις πατριωτικές κορώνες που εκφωνείται από αυτό το βήμα και όχι μόνο. Το λέω αυτό γιατί κάνετε μία επικίνδυνη ανάμιξη κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων με ένα κακοφορμισμένο πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής για το οποίο έχετε όλη την ευθύνη γιατί έφτασε σε ένα αδιέξοδο και λόγω της αλλαγής της ηγεσίας στη γειτονική χώρα η οποία ξεφορτώνεται αυτή τη Disneyland εκεί που είχαν στήσει του εθνικισμού και χάρη στο γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση εδώ η οποία έχει διαφορετικές αρχές και δεν υπηρετεί τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνενετική λύση. Εγώ θα χαρακτήριζα τη συμφωνία αυτή ως μια ήττα του εθνικισμού ένθεν κακήθεν των συνόρων. Ξέρω βέβαια ότι αυτό αφήνει ανέργους πολλούς από τους εργολάβους του πατριωτισμού σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν πια, δεν τους έχει μείνει πια δουλειά και τους καταλαβαίνω. Το κακό όμως είναι ότι παθιάζεται τον κόσμο, τον τοπάρεται, κινδυνολογείται, δημιουργείται ένα κλίμα εθνικής ταπείνωσης γιατί δεν σας έχει μείνει και τίποτε άλλο. Είναι η ιδεολογική φτώχεια και ο εκφυλισμός μιας δεξιάς η οποία ξαναγυρίζει στις ρίζες της. Αυτό είναι. Και μάλιστα εκφωνείται εδώ σε εισαγγελικό τόνο, να μην πω με ύφος στρατοδίκη ορισμένη από εδώ, απειλές. Περίπου ότι το Σάββατο μας περιμένει η ημέρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν ξέρω, εσείς θα μας το πείτε το Σάββατο. Λέω, απειλείτε. Λοιπόν, θέλω όμως να μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο εσείς το θεωρείτε βέβαια ταμπού και μας εγκαλείτε γι' αυτό για το θέμα της γλώσσας. Γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Και επειδή εμείς δεν είμαστε με τη θεωρία, γιατί αν συνοψίσω την άποψή σας, είναι η μη λύση, είναι η καλύτερη λύση. Αυτό λέτε. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν για το θέμα της μακεδονικής γλώσσας. Ο εθνικός ορθός γλωσσολόγος, ο κύριος Μπαμπινιώτης, δέχεται ως ίστατη υποχώρηση, όπως λέει, την ύπραξη σλαβομακεδονικής γλώσσας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μετά τη συνθήκη των Σευρών και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενέβης του 1924, το ελληνικό κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να συντάξει αλφαβητάρι για τους κατοίκους του ελληνικού κράτους οι οποίοι δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Εκδόθηκε αυτό και μάλιστα από Έλληνες φιλολόγους, τυπώθηκε μάλιστα στη λατινική γλώσσα. Ήταν ο Ιωσήφ Λαζάρου και ο Ιωάννης Παπαζαχαρίου και μάλιστα το παρουσίασαν στην κοινωνία των εθνών, ο Έλληνας επιτετραμένος Βασίλειος Δερδάμης στις 10, παρακαλώ σημειώστε το, Νοεμβρίου του 1925. Λέγοντας τα εξής. Η μακεδονική γλώσσα είναι διαφορετική από τη βουλγαρική και γι' αυτό φτιάχτηκε αυτό το αλφαβητάρι της. Και αυτή ήταν η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Το γεγονός όμως ότι ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες προκάλεσε την αντίδραση της Βουλγαρίας τότε και της Σερβίας. Δεν πρόλαβε να φτάσει στα σχολεία το βιβλίο αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως θα προτείνετε στον κύριο Καμίνη κυβέρνηση η Ανδρέα Μιχαλακόπουλου ήταν τότε, να ξυλώσει το όνομά του από το δρόμο? Το θεωρούσατε και αυτόν εθνικό ομοιοδότη. Και θέλω να σας πω ότι
με τη λογική αυτή που έχετε, θα έπρεπε να βάλετε, λειτουργώντας ως τροχονόμοι της ιστορίας, να βάλετε τα απογορευτικά σήματα για να μην μιλούνται τα διάφορα ιδιώματα που υπάρχουν και γλώσσα στην στο ελληνικό χώρο. Είναι αυτό όμως αντίληψη ενός σύγχρονου κράτους που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις του? Μήπως με αυτόν τον τρόπο δεν μαζεύεται πυρομαχικά για τους εθνικιστές που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και εναντίον των συμπατριωτών μας? Ή τα ακούμε τα ίδια επιχειρήματα και αλλού? Δεν θέλετε λοιπόν να αναγνωρίσετε και να δεχτείτε αυτό, και εδώ κλείνω, αυτό που έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός, ότι το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ότι είναι πραγματικό. Εσείς δεν θέλετε να αναγνωρίσετε αυτή την πραγματικότητα, η οποία δεν διαμορφώθηκε φυσικά με έναν ειρηνικό τρόπο. Τα πολύπαθα Βαλκάνια, όπως ξέρετε, πέρασαν από τις μεγαλύτερες αναστατώσεις και εθνολογικές ανακατατάξεις. Δυστυχώς δεν κέρδισαν οι απόψεις του Ρήγα Φεραίου, ούτε ιδρύθηκε η Βαλκανική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία, όπως επιδίωκε στις ένδοξες του μέρες το εργατικό κίνημα. Ιτήθηκε. Κέρδισε ο εθνικισμός. Διαλύθηκε η ενιαία Ιουγκοσλαβία. Αυτά δεν μπορείτε να τα αφαιρείτε από τη συζήτηση που γίνεται εδώ και να εγκαλείτε την κυβέρνηση με τους όρους, όπως πολύ σωστά είπαν οι πολλοί εδώ πέρα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τους όρους μιας μπαγιάτικης εθνικοφροσύνης, η οποία ευτυχώς πέθανε μαζί με τη Χούντα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεταφύβη.